Καλή σας ημέρα, κυρία Σακελαρίδη. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Με το καλό, την επόμενη φορά θα σας αναμένουμε και εδώ στο στούντιο, αλλά επειδή είναι μεγάλο ζήτημα η κάμψη των εξαγωγών στο δεκάμηνο του 2023, θα θέλαμε να μας δώσετε τη συνολική εικόνα. Μάλιστα. Ευχαρίστω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι εξαγωγές πραγματικά είχαν κάνει ένα άλμα αυξήσεων, πραγματικά, και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι εξαγωγές δεν είναι μια χωριστή νησίδα από τα που συμβαίνουν στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε να πολεμήσουμε, οι εξαγωγές μας επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον το γεωπολιτικό είναι πάρα πολύ ταραγμένο. Είχαμε όλα αυτά επηρεάζουν τις εξαγωγές βεβαίως. Είχαμε την Ουκρανία, τον πόλεμο της Ουκρανίας, πληθωρισμό, έχουμε το Ισραήλ. Όλα αυτά έχουν επιπτώσει στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις πρώτες ύλες επίσης. Είναι πολύ επικίνδυνα και σαν να πατάνε οι εξαγωγές σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ναι. Αλλά ευτυχώς έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας. Πραγματικά είχαμε μείωση τελευταία στον άμυνο περίπου της τάξης των 6,5% την πτώση. Το δίκτυο ασφαλείας. Και ευτυχώς είχαμε, γιατί ουδέν κακόν λέει και αμυγές καλού. Είχαμε όμως πτώση των εισαγωγών, η οποία ήταν διπλάσια της πτώσης των εξαγωγών. Έτσι το ισοζύγιο πληρωμών μας, που πάντοτε ήταν η αχίλλειος πτέρνα μας, μειώθηκε και είναι λιγότερο ελλειμματικό κατά 19,4%. Λοιπόν, βλέπετε, στην πτώση των εξαγωγών έχουμε και μερικά θετικά. Στο ζυγείο πληρωμών, παραδείγματος χάρη, τη μείωση. Δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε, ούτε κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Με όλες αυτές τις οικονομίες και το διεθνές περιβάλλον, δεν πάνε καλές και οι οικονομίες των άλλων χωρών, υπάρχει μια ύφεση. Εδώ υπάρχει ύφεση στη Γερμανία, υπάρχουν πολλές. Εμείς αντιθέτως είχαμε και ένα δίκτυο ασφαλείας, θα τον έλεγα, διότι και διάφορα εφόδια να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Σε αυτά τα εφόδια είναι και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουμε, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία λειτουργήσε θετικά, τη βελτίωση ακόμη και των σχέσεων, αν θέλετε, με την Τουρκία, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στην Τουρκία κάνουμε 5,5 δις εξαγωγές. Είναι καλός πελάτης μας. Και έχουμε και τις δύο μηχανές μας. Παραμένει ο τουρισμός και οι εξαγωγές. Είναι οι δύο ατμομηχανές ανάπτυξης της οικονομίας μας. Και έχουμε και όλα τα θετικά. Είναι πολύ θετική η εικόνα μας πια. Πάψαμε να είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αντίθετα, έχουμε τον Economist που έχει άρθρα ολόκληρα υπέρ της Ελλάδος. Έχουμε τη Lagarde, η οποία έχει έρθει και έκανε εδώ την ετήσια συγκέντρωσή της, την πρόοδο της Κεντρικής Τραπέζης τον Ευρώπης. Οκτώβριο. Μπράβο, ακριβώς. Και η οποία είπε ότι η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική ικανότητα ανάκαμψης. Έπληξε και αυτή το εγκόμιό μας. Δηλαδή από παντού βλέπετε ότι έχουμε θετικά σχόλια, αλλά και οι δικοί μας οι πελάτες έχουν ύφεση. Διότι άμα έχει ύφεση και η Γερμανία και όλες οι άλλες χώρες, μειώνονται μοιραία και οι εξαγωγές, διότι μειώνουν και εκείνοι τις αγορές. Άρα, κυρία Σακελαρίδη, να σας ρωτήσω, αυτό με την τεράστια εμπειρία σας πιστεύετε ότι θα συνεχίσει μειούμενο? Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται, ξέρετε την παροιμία που λέει «κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Λοιπόν, δεν μπορεί να ξέρουμε, γιατί όταν βλέπαμε το Ισραήλ δεν το περιμέναμε. Ήρθε το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι άλλο μας επιφυλάσσει γεωπολιτικά, που μας επηρεάζει, γιατί μας επηρεάζει στην εισαγωγή πρώτων υλών. Γι' αυτό και μειωθήκαν και οι εισαγωγές. Λοιπόν, αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Σακελαρίδη. Πού αποδίδεται την μείωση των εισαγωγών? Οι εισαγωγές μειωθήκαν
Διότι πρώτες ύλες και αυτοί που παράγουν πρώτες ύλες έχουν και αυτή πτώση. Δηλαδή κάθε χώρα που έχει πτώση στη χώρα της μέσα και από την οποία εμείς παίρνουμε πρώτες ύλες, βλέπουμε και στην πτώση τους και στις καθυστερήσεις τους και είναι μια αλυσίδα, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα έχει αλλάξει. Λοιπόν, και έχει επηρεαστεί η εφοδιαστική, όλα αυτά είχαν επιδράσεις και επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις πρώτες ύλες. Γι' αυτό σας είπα ότι μαζί με εμάς υπάρχουν και η μείωση των εισαγωγών και υπάρχει και το θετικό βέβαια που είναι και η μείωση του ελλείμματος του εμπορικού μεσοδίου. Τώρα, με ρωτήσατε πριν ποια είναι η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη μας είναι ότι νομίζουμε κατά εμάς με όλα τα στοιχεία που έχουμε, εάν παραμείνει η κατάσταση αυτό όπως είναι τώρα, ότι θα έχουμε παρόλα αυτά μία αύξηση των εξαγωγών, θα αρχίσει μία αύξηση των εξαγωγών και υπάρχει, ξέρετε, πάντοτε μία ικανότητα προσαρμογής, ανάκαμψης, όχι μόνο σε εμάς, και η οποία θα τη βάζουμε ανάμεσα στα 2 με 5%. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι, και αυτό βασιζόμαστε ότι θα έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας, ας το πούμε, το οποίο θα μας βοηθήσει εμάς στις εξαγωγές με το Ταμείο Ανάπτυξης, με την αύξηση πρέπει να αυξηθεί η όρια παραγωγή. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρο της η Ελλάδα, στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Να μην έχουμε και τόσο πολύ εξάρτηση από το εξωτερικό. Πρέπει να εκείνη το βοηθήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας, κυρία Σακελαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας απάντησα στις ερωτήσεις. Απολύτως, ευχαριστούμε. Με απόλυτη σαφήνεια. Να είστε καλά, καλές γιορτές.